και η Σάγια χορεύουν στον πάγο της ευχές μας. Μας κυνηγάει η χαμηλή βαθμολογία και πρέπει να δουλέψουμε διπλά. Είναι βράδυ πρωτοχρονιάς του 2012 και είμαστε ζωντανά στο Dancing on Ice. Τα ζευγάρια μας απόψε δεν θα κάνουν την είσοδό τους στο παγκοδρόμιο με τον κλασικό τρόπο. Έχουν ετοιμάσει ένα δώρο για όλους εσάς και ας τους υποδεχτούμε μαζί με τους χορογράφους Σέρι και Σλάβο. Θυμάμαι, αν επιτρέπετε, θυμάμαι ότι το πρώτο σου... Χωρίσει το 2012. Γι' αυτό αν και εσείς δεν θέλετε να αποχωρήσει το... Santa baby, a 54 convertible to light blue. And I'll wait up for you, dear. Το τελευταίο ζευγάρι έρχεται σε όλο τον κόσμο ειρήνη. Η ειρήνη ξεκινάει από μας και τις πράξεις μας προς τους άλλους. Υποδεχτείτε λοιπόν τη Σάγια και τον Ματέο.
Ho, ho, ho! I've been your hero! Hey, Santa Claus. You know, I was a really good girl this year. For the year 2012, I wished myself new skates. Oh, I think you deserve it. I will bring it to you. Oh, thank you. Μπορεί στο Χριστουγεννιάτικο live να μην τα πήγε τόσο καλά, όμως η Σάγια δεν το βάζει κάτω. Δεν πειράζει για το Χριστουγεννιάτικο live. Τελευταίοι το 2011, πρώτοι το 2012. Για τη Σάγια, η πρώτη χορογραφία της νέας χρονιάς είναι πάνω σε ένα τραγούδι σύμβολο. Peace. Αυτό σημαίνει για μένα. That's not impossible. Δεν περίμενα ότι ένα τόσο ήρεμο τραγούδι θα μπορούσε να έχει μια τόσο πολύπλοκη χορογραφία. You're going from there to back. Two cross cuts. Και μετά το άλλο και μετά η άλλη στροφή και μετά ξαναλάζουμε χέρι. Και μετά άλλη μια στροφή και μετά αλλαγή κατεύθυνσης. Oh, shit, now I forgot what I have to do. Και μετά χάθηκε η Σάγια και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει και αφήσε πάλι μόνη της. Is this... One more time. Αν το χάνουν οι χορογράφοι. If you play less with my hands, then I will know what I'm doing. Because you're pulling me. Τότε σωθήκαμε. Okay. Oh, I'm very good. Straight your knee. This one. Yeah? Straight, straight. Όταν είδα το lift, με έπιασε νευρικό γέλιο. There you go. Up. Down. Ο Ματέο πάντα δυσκολεύεται να με σηκώσει στα lift. Είμαστε τα ίδια κιλά, το ίδιο ύψος, δεν με σηκώνει εύκολα. Άμα καταφέρω και ανέβω. Δεν είναι μόνο ένα lift, είναι τρία lift σε ένα. Mateo was just perfect. He just, you know, just we didn't have to even try a couple, like few times. He just went, I said, Mateo, let's go, and then he just put his leg. Baloney Mahoney, you guys had the wrong leg the first time. Shoulder, flexible. What are you doing? Αν δεν μπορεί να το κάνει ο Ματέο με το Σλάβο, τότε εγώ με ποιον. Ο στόχος μου για αυτό το live είναι να μην φάω καμία τούμπα ξανά και να βγει πολύ όμορφη χορογραφία. Imagine! Φαντάσου να βάλουν και οι τρεις, οι κριτές, έξι. Παρακαλώ, υποδεχτείτε στον πάγο τη Σάγια και τον Ματέο που θα χορέψουν το τραγούδι Imagine του John Lennon από τον Τάιο Κρούς.
Η Σάγια και ο Ματέο που χόρεψαν απόψε για την ειρήνη σε αυτό το κλασικό κομμάτι με ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα που αναδεικνύει τις αρμονικές γραμμές της σιλουέτας της Σάγια. Βλέπουμε εδώ διαβήτη πάνω στον πάγο. Από σπιράλ ένα lift με ωραία προσγείωση. Εδώ συγχρονισμένο spin προσπάθησαν αλλά λίγο το έχασαν. Δεν έπεσε όμως. Άλλο ένα lift με περιστροφή και εδώ είχαν μια μικρή ατυχία, δεν πειράζει. Εδώ ένα lift ακόμα με billman position, κρατάει τα παγοπέδιλά της και συνεχίζει σε gliding ο Ματέο. Και εδώ το τελευταίο lift με το παγοπέδιλο πάνω στο γόνατο του Ματέο. Για να δούμε όμως πώς θα βαθμολογήσουν οι κριτές. Πέτρος Κωστόπουλος, 5. Έλενα Παπαρίζου, 5. Αλέξης Κοστάλας, 4,5. Σύνολο, 14,5. Ήτανε μία, όπως είπε και ο Σλάβο, ήταν μία χορογραφία πολύ πολύπλοκη με ένα ωραίο ήρεμο τραγούδι. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Μία πολύ, πάρα πολύ δύσκολη χορογραφία. Αλλά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική η χορογραφία. Δηλαδή, είναι τόσο όμορφο τραγούδι που δεν μπορείς να κάνεις απλά πατινάς πάνω κάτω και να μην έχει έκφραση και ωραία πράγματα να δείξει. Γιατί λέει τα πιο ωραία λόγια που υπάρχουν. Έχουν γραφτεί. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στη δεκαετία του 70 και το είπαν οι Beatles. Αλλά εδώ το ακούσαμε σε εκτέλεση από τον Τάιο Κρουζ. Και φαίνεται ότι σου άρεσε, είχατε αισθαντικότητα, ήσασταν καταπληκτικοί. Και Ματέο, να σου πω, δεν γίνεται, πάντα πρέπει να σε πειράξω. Είσαι ο αγαπημένος μου εδώ. You have the translation. You are my favorite. Oh, thank you, Jenny. I want to say that your video, that you were trying to do the lift with... No, with Saya. You imitate Saya with Slavo. You try to... Yes. I think you have it. I mean, you should be an actor. The future you think in this part. Yes. Maybe it's a second career. We can talk about later, Jenny. Λέω ότι ο Ματέο είναι τόσο καλός μίμος που όταν βλέπουμε το βίντεο που έκανε τη Σάγια και το lift με τον Σλάβο ήταν εξαιρετικό. Όχι. Πρέπει να γίνει ηθοποιός, είναι μια δεύτερη καριέρα. But she's doing it better. I know. Η βαθμολογία σας πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια. Κύριε Κωστάλα. Πρώτα απ' όλα να πω το καινούργια εμφάνιση της Σάγια είναι πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Και πολύ όμορφο το τελευταίο lift. Υπήρξαν αρκετές στιγμές, κατά τη γνώμη μου πάντα, αβεβαιότητας στη διάρκεια της χορογραφίας. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Ναι, όχι. Αλλά... Μας έκανε λίγο εντύπωση η πρώτη φορά που μας τυχαίνουν και λες... Γιατί, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Για βεβαιότητα. Όχι, yeah. Ότι για ποιο λόγο, ας πούμε, να πηγαίνουν στραβά, ας πούμε, στο live και να μην πάει στραβά. Αμα αυτό είναι... Την πρόβα δεν πήγε τίποτα στραβά, ήταν τίποτα. Όλα καλά. Συμβαίνει πολλές φορές, το ξέρετε πολύ καλά. Κάτι έτσι είναι η ζωή, έτσι καλώς. Στην πρόβα ήθελα πάει, να το γιατί στο live υπάρχει αυτή η ένταση, υπάρχει αγωνία, βέβαια. Ο κόσμος κοιτάει, μας παρακολουθούν τόσοι στις τηλεόρες. Είναι πολύ... Ξέρεις ότι δεν μπορείς να το ξανακάνεις. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει. Τίποτα, αλλά πάλι το απολαύσαμε. Πάντως, κάναμε ό,τι και εμείς σας απολαύσαμε. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε. Έλενα, της πάει το ξανθό. Της πάει πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Πιο πολύ από το κόκκινο. Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που έχει πει ο κύριος Κωστάλας. Δηλαδή, και είναι κρίμα, ας πούμε, που όντως συμβαίνουν και στα live αυτές οι αστάθειες και όλα αυτά. Καλύτερη επιτυχία την επόμενη φορά. Δεν θέλω να βλέπω τις αστάθειες, γιατί υπήρχαν και στο προηγούμενο live. Ήταν και σε αυτό, ναι. Και ήταν δύο κολλητά πίσω από το άλλο. Έλα! Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά, άμα θα πάει τρίτη φορά, θα ρωτήσω τη Σάγια πώς είναι η Σάγια σήμερα. Έτσι θα μου κάνει μετά. Πέτρο. Εγώ για τα μαλλιά της τα είπα νωρίτερα από όλους, έτσι στην εκπομπή. Σου είπα ότι είναι πάρα πολύ όμορφη και μου κάνεις Whitney όταν ήταν ξανθιά. Πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ. Μην ακολουθείς το δρόμο τους όμως, όπως ήταν στην αρχή, εκεί. Ναι, ναι. Γιατί μετά αυτή στράβωσε λίγο, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω, να επισημάνω απλώς ότι ναι μεν το χασες στο spin, αλλά μόνο εσύ και ο Κώστας στην αρχή το κάνετε στο ένα πόδι.
Πράγμα που σήμαινε και το έκανε πολύ πιο γρήγορα από τον Κώστα. Ο Κώστας δεν είχε αποσταθεροποιήσει, αλλά το πήγε πιο αργά. Το έκανε καλύτερα, απλά δεν το τελείωσε όπως έπρεπε και αποσταθεροποιήθηκε. Αλλά αυτό πρέπει να το επισημάνουμε στον βαθμό δυσκολία των σπιν. Άλλο δύο πόδια, άλλο ένα πόδι. Σίγουρα. Εγώ το κάνω συνήθως σε ένα, γι' αυτό το λέω. Κάθε μέρα το πρωί που ξυπνάει, αυτό κάνει. Δεύτερο θετικό από όλα τα lift που έγιναν σήμερα. Νομίζω το δικό σας το lift το τελευταίο ήταν το πιο όμορφο, δεν ξέρω αν είναι σε βαθμό δυσκολίας, το ξέρω λέξει καλύτερα από μένα, ήταν το πιο όμορφο από όλα όσα είδα τη σημερινή βραδιά. Εγώ φοβόμουν, γιατί θυμάμαι και άλλα παιδιά στο παρελθόν, όταν είχαν πτώσει, την επόμενη φορά ήταν τρακαρισμένα. Θυμάστε. Το είχαμε επισημάνει ότι είναι σαν να μένει ένα τραύμα καμιά φορά. Αλλά σήμερα ήσασταν η μόνη, κατά τη γνώμη μου. Η Ιωάννα το είχε πάθει αυτό. Ναι, η Ιωάννα το είχε πάθει όταν είχε πέσει. Σήμερα, κατά τη γνώμη μου, ναι, μεν είχατε τις ατέλειες αυτές, αλλά ήσασταν η μόνη που ήσασταν καλύτερη από την προηγούμενη φορά. Συγγνώμη, Έλενα, και στα λίφτ σου να μακραίνεις το λαιμό σου. Να κατεβάζεις όμως, αλλά να μακραίνεις και το λαιμό σου. Ναι, θα γίνεσαι λίγο κύκνος. I'll do my best. Αν θέλετε λοιπόν να ξαναδείτε τη Σάγια στο Dancing on Ice, σηκώστε το τηλέφωνο και ψηφίστε στον αριθμό που βλέπετε στις οθόνες σας. Σάγια και Ματέο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είδαμε και τα πέντε ζευγάρια μας να χορεύουν στον πάγο και είχαμε πέντε ευχές. Απόψε όμως η βαθμολογία τους θα προστεθεί και η βαθμολογία από το προηγούμενο live. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογική κατάταξη. Και στην Πέμπτη, η Σάγια και ο Ματέο συγκέντρωσαν 27,5 βαθμούς. Εντάξει, 4,5-4, δεν είναι και άσχημα. Με τούπες, με γλίστρυμα, με μοχθονόσα πράγματα, ήταν μια χαρά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάγια μου, πώς αισθάνεσαι? Καλά. Πολύ ωραία. Μπράβο, θέλω να είσαι ανεβασμένη. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ένα παιχνίδι με ανατροπές. Δεν έχει σημασία ποιος είναι τελευταίος στη βαθμολογία. Σημασία έχει το κοινό τι θα αποφασίσει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ελπίζουμε να έχουν ψηφίσει. Γιώργο, έχεις πάρει τη Σάγια αγκαλιά. Τι άλλο να κάνω, ό,τι μπορώ καλύτερο κάνω για να περάσουμε λίγο καλύτερα. Οι γραμμές κλείσανε. Αλλά εσύ, οι γραμμές έκλεισαν, ο Γιώργος όμως ό,τι προλάβει. Τέτοιο κομμάτι μα. Τέτοιο κομμάτι θα τα άφηνα. Λοιπόν, θα προσθεθούν οι ψήφοι του σκέτο. Το ζευγάρι που θα ξαναδούμε στο Dancing on Ice την επόμενη Κυριακή είναι ο Γιώργος και η Νικόλ. Έτσι ο Κώστας με τη Μαρίνα και η Σάγια με τον Ματέο πρέπει να χορέψουν άλλη μία φορά στο σκέιτο. Θα πρέπει να εντυπωσιάσουν τους κριτές και να κερδίσουν. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να περάσετε, να ετοιμαστείτε και σας εύχομαι καλή επιτυχία και στους τέσσερις. Παρακαλώ, υποδεχτείτε και πάλι στον πάγο τη Σάγια και το Ματέο. Από αυτή την εμφάνιση κρίνεται η παραμονή τους στο Dancing on Ice. You may
Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι και οι τέσσερις ήσασταν πολύ καλύτεροι από την πρώτη σας προσπάθεια. Μπράβο σας. Και εσύ Κώστα και εσύ Σάγια, εγώ έτσι όπως το είδα, θεώρησα ότι το κάνετε πολύ καλύτερα από την πρώτη. Πώς αισθάνεσαι, Σάγια, σήμερα? Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα στενοχωρηθώ γιατί είναι τόσο ωραία η παρέα, άμα φύγω δηλαδή. Αλλά πιστεύω ότι όλοι είμαστε ήρωες που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έχεις δίκιο. Και σε ένα χωριέ μα, φύγω, θα χάσω. Και αυτόν. Ο Ματέο, νομίζω, επίσης θα στεναχωρηθεί. Ειδικά ο Ματέο έκανε μεγάλο hit. Μεγάλο. Στις καρδιές όλων μας. Κώστα, πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Είσαι cool. Ναι. Είσαι έτοιμος για όλα? Όχι, μια χαρά είμαι, τι, δεν τα πεθάνουμε? Καλά, όχι. Ούτε ζέστη, ούτε κρύο, λέει τα βουνά. Ναι, ναι. Μαύρη είναι νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πεντυχιώνει. Τα ψέματα όμως τελείωσαν και ήρθε η στιγμή για να αντιμετωπίσετε τους κριτές. Εύχομαι καλή επιτυχία και στους τέσσερις. Δεν γίνεται. Και είναι η ώρα της μεγάλης απόφασης. Κριτές, κύριε Κωστάλα, θα ξεκινήσω από εσάς. Λοιπόν. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, γιατί μου άρεσαν και τα δύο ζευγάρια και ήταν καλύτερα αυτή τη φορά από ό,τι την προηγούμενη. Και οι δύο. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να φανώ όσο γίνεται πιο ψυχρά αντικειμενικός, εκφράζοντας πάντα όμως μία γνώμη δική μου, μπορεί κάποιος άλλος να έχει μια άλλη γνώμη, το ίδιο αντικειμενικά. Για μένα μην αισθανθείτε καθόλου άσχημα. Όχι, δεν όχι, παιδιά. Γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολη η θέση σας, όχι, πάρα πολύ, και όλοι είναι καλοί πλέον, για μένα. Και εσείς όλοι είναι καλοί, όντως. Αλλά θέλω να πω ότι αισθάνομαι άσχημα. Αν χάσω από τη Σάγια, εγώ προσωπικά, αν χάσω από τη Σάγια, θα χαρώ πάρα πολύ. Ναι. Νομίζω και η Σάγια θα χαρεί αν είσαι εσύ, οπότε δεν ξέρω, αλλά ναι. Νιώθω έτσι όπως είμαστε, ναι. Ότι αν χάσω από τη Σάγια, αξίζει. Λοιπόν, εγώ θα φανώ όσο γίνεται, όσο μπορώ πιο πολύ αντικειμενικός. Σε ό,τι αφορά τα spins, ο Κώστας έκανε περισσότερες περιστροφές. Έκανε 2 spins μόνος του, αν θυμάμαι καλά. Επίσης, το άλμα είναι ένα στοιχείο δύσκολο, το οποίο υπήρχε στη χορογραφία του Κώστα. Το Death Spiral, από ό,τι αφορά τον ίδιο, γιατί αυτό κρίνεται, ήταν καλύτερο από ό,τι την προηγούμενη φορά και είναι κάτι το οποίο φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Συγγνώμη. Και επίσης έχει το... πλην ότι είναι αυτός ο παρτενέρ και πρέπει αυτός να σηκώνει και να καθοδηγεί. Σε ό,τι αφορά την Σάγια, είχε πιο όμορφη κίνηση, πιο ωραία χέρια και όχι απλά επειδή είναι γυναίκα και είναι πολύ όμορφη. Είχε πιο ωραία κίνηση, πιο ωραία χέρια. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, να κάνω μια δική μου άποψη, ότι η χορογραφία ήταν συγκριτικά. Είχε λιγότερες τεχνικές, λιγότερα ρίσκα και λιγότερες προκλήσεις. Της Άγιας. Ναι, της Άγιας. Οπότε, εφόσον πρέπει να απαντήσω, εγώ θα ψηφίσω να μείνει ο Κώστας Φραγκολιάς. Πέτρο.
Πέτρο, ποιο είναι το ζευγάρι που θα ήθελες να παραμείνει? Κοιτάζω τα παιδιά εδώ, κοιτάζω και τα άλλα παιδιά που μείνανε και τα πράγματα είναι ζόρικα. Είναι. Είναι πολύ ζόρικα και έχει... Μπήκες. Έχει... Έχει δίκιο ο Αλέξης να λέει ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ περίεργα. Αισθάνομαι και εγώ περίεργα και όπως είπε ο Αλέξης ψυχρά, θα πρέπει να σκεφτώ, κάτσε εδώ και γράφω εξέλιξη, σπιν, δυσκολία, παρουσίαση, γλίστριμα. Δηλαδή προσπαθώ να βάλω στον καθένα ένα βαθμό για να δω τι μου βγαίνει. Για μένα είναι σοπαλία. Ναι, αλλά θα πρέπει να πω. Ειλικρινά, ναι. Λέω, είναι ισοπαλία. Δηλαδή, γιατί. Στην ουσία θα επαναλάβω να τον Αλέξη, αλλά χαίρομαι, φαίνεται ότι μαθαίνω, γιατί αυτά που σκεφτόμουν πριν μιλήσει ο Αλέξης είναι εκεί, άρα σημαίνει ότι μαθαίνω σιγά σιγά. Πραγματικά ο Κώστας, ένα θα να συμπληρώσω, έκανε την καλύτερη εξέλιξη. Δηλαδή, όταν ήρθαμε την πρώτη μέρα, η Σάγια ήδη πήγαινε στον πάγο. Πήγαινε και μάλιστα μπορώ να πω ότι πήγαινε καλύτερα από όλους στην αρχή. Πιστεύω ότι ξεκίνησε. Με μια μεγάλη χάρη στο γλίστριμα. Ο Κώστας δεν μπορούσε να πάει καθόλου. Τώρα ο Κώστας έχει φτάσει στην πεντάδα, πάει για τετράδα και πηγαίνει πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή η εξέλιξη, αν το έβαζα, είναι καλύτερη του Κώστα. Απ' την άλλη μεριά, πιστεύω η χάρη με την οποία ακόμα γλιστράσεις είναι καλύτερη και η παρουσία σου από του Κώστα. Η σημερινή χορογραφία του Κώστα ήταν δυσκολότερη, κατά τη γνώμη μου, από τη δική σου. Ήτανε. Είστε οι δύο μόνοι που κάνατε στο ένα πόδι το spin και τα πήγατε πολύ καλύτερα την πρώτη φορά, ότι ο Κώστας έκανε και παραπάνω και εσύ δεν παραπάτησες. Το σήκωμα στο ήταν καλό. Αυτά άμα τα βάλετε έτσι πλην, συν, πλην, συν, πλην, θα δείτε 4-4. Αυτά που λέω. Για να το κάνω suspense λοιπόν, θα ψηφίσω τη Σάγια για να το αφήσω στην Έλενα. Wow. Η βραδιά αναμένεται θερμή. Αγάπη μου! Αγάπη μου! Αύριο εμένα θα βρίσκουμε. Μου το έχετε κάνει τρεις φορές. Έλενα, καλή χρονιά. Πρώτον θέλω να πω το εξής, γιατί μετά από τη σημερινή αποχώρηση θα είναι μόνο 4 τα ζευγάρια. Θα είναι μόνο οι 4 οι παρτενέρ, γιατί είναι ένας και ένας όλοι οι παρτενέρ. Δηλαδή αγαπώ πάρα πολύ και τους παρτενέρ εκτός από τους celebrities που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή όταν... Σωστό. Για τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή πρώτον, Ματέο, thank you for making me laugh today. You were amazing. Ό,τι με έκανε να γελάσω. Όταν βλέπω τη Μαρίνα, μόνο που σκάει αυτό το χαμόγελο, όταν έρχεται και σου λέει μια καλημέρα, ανοίγει η ψυχή μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτό το χαμόγελο που έχει το κορίτσι. Μπορώ να το κάνω μάμπε μπαμπλό. Όχι. Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να πω κάτι. Χειμωνέτε. Το χέρι πάλι. Ο Σάκης σου έφερε γούρι για να καταλάβει. Κατάλαβε. Για να μην είσαι κατέμι. Βίτο Σάκης. Άντε μπράβο. Βίτο Σάκης. Αμπέ Παπλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή ειλικρινά πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρη ότι του Κώστα η χορογραφία ήταν πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολη. Και οι δύο ήσασταν πολύ πιο καλύτεροι στο skate-off. Εσύ μου έκανες και την Τανιά ότι μου ψήλωσες και το λαιμό κατευθείαν και μου άρεσε πάρα πολύ. Δύσκολα, παιδιά. Πολύ δύσκολο, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου. Να μείνουν εδώ. Πρωτοχρόνια είναι να μείνουν άλλοι δύο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να μείνουν και οι δύο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άρρωσα, Έλενα. Πορτοχρονιά είναι. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί από τη μία ξέρω πόσο πολύ όλοι έχετε δουλέψει. Σκέφτομαι ότι και εσείς είστε στεναχωρεμένος τώρα μέσα στις γιορτές, δηλαδή μου κάνει την καρδιά κουρέλι. Δεν πειράζει, μην σκέφτεσαι έτσι. Γι' αυτό κρινόμαστε. Δεν κρινόμαστε πως ήμασταν μέσα στη βδομάδα, δεν κρινόμαστε. Do your thing, honey. Don't worry about it. Shoot it. Τι λένε? Α, το Φράγκο φωνάζουνε. Φράγκο σε φωνάζουνε. I like it. Είναι το καλλιτεχνικό. Τι να ψηφίσω, παιδιά, τώρα τραβάω το χρόνο και εγώ. Τώρα, παιδιά, συγγνώμη, αλήθεια δεν ξέρω τι να κάνω. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Τέλεια Κώστα, τέλεια Κώστα και πάρα το πάνω. Δεν έχω και νόμισμα να αυτό. Θα ψηφίσω να μείνει ο Κώστας Φραγκολιάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ματέο. Ματέο. Ελάτε. I'm gonna miss you a lot, baby. Yeah, we can always do that whenever you want, especially now when you're blonde. I love it. Καλή συνέχεια. Ματέο. Amore. You will have to leave immediately. No, that's what I was saying. You have to still come. You have to put this smile on my face every day. Θα ήθελα να κάνουμε την αποφώνηση μαζί. Ματέο, I want you to close the show. I want you to come next to me here. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα και σένα. Σε ήξερα, αλλά όχι πάρα πολύ καλά. Και θέλω να πω ότι πραγματικά ήταν από τις πιο δύσκολες βραδιές για όλους μας, ειδικά για μένα που ήμουν εδώ τόση ώρα και περίμενα ποια θα είναι η απόφαση. Δεν υπήρχε κανένα λάθος, απλώς είναι μέρος του παιχνιδιού. Παιχνίδι είναι αυτό, είναι απλά ένα παιχνίδι και εγώ προσωπικά έχω χαρεί πάρα πολύ, δηλαδή αισθάνομαι ήδη ήρωας που έχω φτάσει μέχρι εδώ. Απλά θα μου λείψει πάρα πολύ ο Ματέο και τα παιδιά. Καλή συνέχεια. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο, ακόμα ένα Dancing on Ice τελειώνει. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και εύχομαι το 2012 να μας φέρει όσα μας στέρισε το 2011. Την επόμενη Κυριακή θα είμαστε μαζί, ζωντανά, εδώ 9 η ώρα και θα μάθουμε ποια θα είναι τα τρία ζευγάρια που θα χορέψουν στον ημιτελικό του Dancing on Ice. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Thank you all. Thank you. Sometimes I see how the brand new world arrives.